Καλημέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα σας πω εγώ σήμερα ένα παραμύθι του Τζάνι Ροτήρι. Είναι ένας Ιταλός συγγραφέας και είναι 100 χρόνια από τη γέννησή του σήμερα. Οπότε το παραμύθι λέγεται «Τερεζούλα το Σιδούλα». Ας ξεκινήσουμε. Η Τερέζα ήταν τόσο μικροκαμωμένη και χαριτωμένη που έμοιαζε σαν παιχνιδάκι. Και όλοι τη φωνάζαν Τερεζούλα. Ζούσε σε ένα βουνίσιο χωριό με τον μπαμπά της, τη μαμά της και τη γιαγιά της. Ήταν πάντοτε χαρούμενη. Περπατούσε χορεύοντας και μιλούσε τραγουδώντας. «Είσαι ευχαριστημένη, Τερεζούλα». Εκείνη ένιωθε χαρούμενη μόνο και μόνο γιατί υπήρχε στον κόσμο. Σε κάμποσο καιρό απόκτησε έναν αδερφούλη που τον βγάλανε Ανσέλμο. Η Τερεζούλα τον σήκωνε αγκαλιά και τον πήγαινε να δει τα λουλούδια, να χαϊδέψει τη γελάδα που ήταν χοντρή, μα δεν πήραζε κανέναν, και να ξετρυπώσουν τα αυγά από το κοτέτσι. Μια μέρα όμως ξέσπασε πόλεμος. Ο μπαμπάς της Τερεζούλας έφυγε στρατιώτης για να μην γυρίσει πια. Η μαμά και η γιαγιά αγκαλιαζόταν με απελπισία και η Τερεζούλα ρωτούσε: «Γιατί κλαίτε?» «Κακόμοιρα Τερεζούλα», απαντούσε η γιαγιά. «Κακόμοιρο Ανσελμάκι. Ο πατερούλης σας δεν θα γυρίσει ποτέ πια». «Δεν θέλω», φώναζε η Τερεζούλα. «Ο μπαμπάς είναι τόσο καλός και εγώ τον αγαπώ τόσο πολύ. Θα γράψω στο βασιλιά να τον κάνει να γυρίσει, γιατί θέλω να τον ξαναδώ και θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας». «Ο βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα πια για τον μπαμπά σου», είπε η γιαγιά. «Ο βασιλιάς τον έστειλε στον πόλεμο. Ο πόλεμος τελείωσε και ο βασιλιάς τον κέρδισε. Μα εμείς τον χάσαμε, γιατί ο μπαμπάς σου πέθανε». «Δεν είναι δίκαιο», διαμαρτυρόταν η Τερεζούλα και αναψωκοκίνιζε από αγανάκτηση. «Αυτός ο κόσμος είναι άδικος και εγώ δεν μπορώ να ζω έτσι». «Κοριτσάκι μου», έλεγε η μαμά, «άμα μεγαλώσεις θα καταλάβεις ένα σωρό πράγματα που τώρα δεν μπορείς να τα νιώσεις». «Δεν θέλω να καταλάβω, δεν θέλω τίποτα να ξέρω», ξεφώνιζε με λυγμούς η Τερεζούλα. «Και ακόμα ούτε που θέλω να μεγαλώσω, θα μείνω τόση δά για πάντα». Και πραγματικά, από εκείνη τη μέρα έπαψε να μεγαλώνει. Έμεινε έτσι ακριβώς όπως ήτανε, μικροκαμωμένη, χαριτωμένη και λυπημένη. Ο Ανσέλμο της έφτασε ως το στήθος. Μετά ίσα με τον ώμο, περπατούσε και έτρεχε χωρίς καμία βοήθεια και κάθε μέρα ψήλωνε και λιγουλάκι. Μα η Τερεζούλα έμενε του σοδούλα. «Δεν θέλω παρεδώσε», έλεγε, «με αυτόν τον κόσμο τον τόσο άδικο». Όλοι άρχισαν τότε να τη φωνάζουν Τερεζούλα το Σιδούλα. Τα συνομήλικά της κορίτσια γίναν όμορφες κοπέλες, ψηλές και γεραίες, και είχαν κιόλας βαλθεί να κεντάνε τα πυρκιά τους. «Τερεζούλα», τις λέγανε, «αν μείνεις στο Σιδούλα, δεν θα μπορέσεις να παντρευτείς». «Δεν θέλω να παντρευτώ». «Αν μείνεις στο Σιδούλα, τα παλικάρια δεν θα σου κάνουν καντάδες». «Μα δεν θέλω καντάδες». «Δεν θα μπορέσεις ούτε ψηλά τα κούνια να βάλεις». «Δεν θέλω ψηλά τα κούνια. Μου αρέσουν τα τσοκαρά μου». Τα κορίτσια γελούσανε και η Τερεζούλα το έβαζε στα πόδια και κρυβόταν στον αχερόνα. Περνούσε τις μέρες της να τα στριφογυρίζει όλα αυτά στο κεφάλι της και από την πολλή σκέψη την έπιανε πονοκέφαλος. Μα δεν έβρισκε τίποτα που να την κάνει να αλλάξει την απόφασή της να μείνει τόσο δούλα για πάντα. Στο μεταξύ η μαμά της, κάτι από τη στεναχώρια, κάτι από την κούραση, αρρώστησε βαριά και αναγκαστήκαν να την πάνε στο νοσοκομείο. Στο σπίτι, όλη η δουλειά έπεσε στη γιαγιά που ήταν κιόλας γριούλα. Πόσο λυπόταν η Τερεζούλα που την έβλεπε να περπατάει διπλωμένη στα δύο με το δωμάτι ξύλα στη ράχη. «Αλίμονό μου», έλεγε η γριούλα, κουβαλώντας το νερό από τη βρύση, «δεν θα αντέξω άλλο με αυτούς τους κουβάδες. Αν ήσουν τουλάχιστον εσύ, Τερεζούλα, λιγουλάκι πιο μεγαλοκαμωμένη, θα μπορούσες να δώσεις ένα χεράκι». Η Τερεζούλα προσπάθησε κρυφά να σηκώσει ένα κουβά γεμάτο νερό, μα δεν τα κατάφερε. Δοκίμασε να φορτώσει στην πλάτη της ένα δωμάτι ξύλα, μα έπεσε και κατάγδωρε το γόνατό της. «Υπομονή», είπε τότε. «Θαρώ πως θα πρέπει να αλλάξω άποψη και να ψηλώσω μια σταλίτσα. Μα μόνο μια σταλίτσα. Ίσα ίσα που να βοηθήσω τη γιαγιά. Ούτε ένα πόντο πιο πολύ. Και ύστερα θα σταματήσω πάλι». Έτσι και έκανε. Άφησε να ψηλώσει μια πιθαμή. Πήρε τους κουβάδες και πήγε στη βρύση. Η γιαγιά, σαν την είδε να γυρίσει με τους κουβάδες γεμάτους, πεταχτούλα και ανάλαφρη σαν να είχε τα χέρια της άδεια, της έδωσε ένα γερό φιλί. «Σε ευχαριστώ, Τερεζούλα. Είσαι πολύ προκομμένη. Κοίτα τώρα αν μπορείς να ρίξεις και λίγο σανό στη γελάδα. Σήμερα τα χέρια μου είναι μολύβια και το δίκρανο μοιάζει ασήκωτο». Η Τερεζούλα πήγε στο στάβλο που βρισκόταν ακριβώς κάτω από τον αχερώνα και έπιασε το δίκρανο με τα δυο της χέρια. Ήταν βαρύ, σαν σίδερο. Και η Τερεζούλα δεν μπορούσε να το σηκώσει ψηλά, να πιάσει το άχερο και να το πετάξει μέσα στο στάβλο. «Υπομονή», είπε τότε. «Θα ψηλώσω ακόμα μία σταλίτσα. Ίσα ίσα για να μπορώ να νοιάζω με το στάβλο αντί για την κακομοίρα, την κρυούλα, τη γιαγιά μου. Ύστερα όμως θα σταματήσω και δεν θα ψηλώσω ούτε έναν πόντο». Έτσι και έκανε. Τώρα πια είχε γίνει τόσο ψηλή,
όσο σχεδόν και οι συνομήλικές της. Όλοι όμως, από συνήθεια, τη φωνάζανε Τερεζούλα το Σοδούλα. Έτσι είναι. Σαν σου κολλάνε ένα παρατσούκλι, δεν λένε να το ξεχάσουνε. Πόσο μάλλον που τούτη τη φορά είχαν όλοι δίκιο. Η Τερεζούλα, αφού ψήλωσε δύο πιθαμές, σταμάτησε ξανά και το παρατσούκλι της ερχόταν κουτί. Η μαμά ήταν ακόμα στο νοσοκομείο όταν η γιαγιά πέθανε. Η Τερεζούλα έμεινε ολομόναχη με τον Ανσέλμο, που πήγαινε τώρα στην πρώτη τάξη. Έπρεπε λοιπόν να τον ξυπνάει εκείνη το πρωί, να τον βάζει να πλένει τα αυτιά του, να του ετοιμάζει τη σάκα του, το κολατσιό του, να το ξεπροβοδίζει σαν με το σχολείο, να ψωνίζει μετά, να μαγειρέψει, να καθαρίσει το σπίτι, να του δώσει τα κρεβάτια, να φροντίσει τη γελάδα και τις κότες, να σκαλίσει το περιβόλι. Πού να βρει δύναμη για τόσα πράγματα. Το μεσημέρι ήταν κιόλας ψόφια στην κούραση και ακόμα την περίμεναν ατελείωτες δουλειές. Το βράδυ πέφταν τα βλέφαρά της από την ίστα. Μα έπρεπε να πλύνει τα πιάτα, να σιδερώσει την ποδιά του Ανσέλμου, να μαντάρει τις κάλτσες. Πρέπει να αλλάξω πάλι την απόφασή μου, είπε η Τερεζούλα. Θα ψηλώσω λιγουλάκι ακόμα. Ίσα-ίσα για να μπορώ να βοηθήσω τον Ανσέλμου, ώσπου να γυρίσει η μαμά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να τον νοιαστεί εκτός από μένα. Και είναι πολύ μικρούλης για να φροντίσει μόνος του τον εαυτό του. Έτσι και έκανε. Ψήλωσε ακόμα μία πιθαμή και αμέσως όλες οι δουλειές της φανήκανε πιο πανάλαφρες. Καμιά φορά ακόμα έβλεπε τον εαυτό της στην ντουλάπα πόσο είχε ψηλώσει και την έπιανε θλίψη και μουρμούριζε μέσα της. Μπράβο, χαρακτήρα, Τερεζούλα. Είχες πάρει την απόφαση να μείνεις στο Σοδούλα και λίγο ακόμα και δεν θα σε χωράει ο καθρέφτης. Αμέσως όμως έδιωχνε τη λύπη της και ριχνόταν στη δουλειά, ενώ σκεφτότανε ψήλωσα, μα δεν το έκανα για μένα. Δεν έχω να κατηγορήσω τον εαυτό μου σε τίποτα. Η μαμά γύρισε από το νοσοκομείο εντελώς καλά. Βρήκε το σπίτι καλοσυγυρισμένο, τα παντελόνια του Ανσέλμου μανταρισμένα και η Τερεζούλα τόσο μεγαλωμένη που δεν πίστευε στα μάτια της. Ήταν τόσο χαρούμενη. Η Τερεζούλα δεν την άφησε να κουνήσει ούτε το μικρό της δαχτυλάκι. Κάτσε να χαρίσει τον ήλιο, της έλεγε. Εγώ είμαι εδώ. Στάσου στα πόδια σου και άμα βαρεθείς το καθισιό, σύρε να κάνεις μια βόλτα στο δάσος. Τώρα όμως που στο σπίτι ήταν τρεις, οι δουλειές πλήθαιναν και η Τερεζούλα δεν τα προλάφτανε όλα. Υπομονή, είπε. Πρέπει να ψηλώσω ακόμα μία σταλίτσα. Δεν το κάνω για μένα, το κάνω για να βοηθήσω τη μαμά μου, μην ξαναρρωστήσει. Έτσι και έκανε. Τώρα ήταν ψηλή σαν τις φιλανάδες της. Ήταν μάλιστα ανάμεσα στις πιο ψηλές και τις πιο όμορφες κοπέλες του χωριού. Έτσι και ψήλωνε ακόμα μία σταλιά, σίγουρα θα της κολούσαν καινούριο παρατσούκλι. Ταβανόσκουπα ή ψηλελέκο. Οι φιλενάδες της γελάγανε λέγοντάς της: «Σταμάτα, Τερεζούλα, τόσο δούλα. Αν ψηλώσεις κι άλλο, θα ξεπεράσεις και τα γόρια και κανένας δεν θα θέλει να είσαι γυναίκα του». «Λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ ούτε που έχω στο νου μου τα αγόρια». Η Τερεζούλα δεν σκεφτόταν ούτε τα αγόρια, αλλά ούτε και τον εαυτό της. Σκεφτόταν μονάχα πώς να βοηθήσει όποιον είχε την ανάγκη της. Τώρα ήταν ευχαριστημένη που είχε ψηλώσει, γιατί έτσι μπορούσε να βοηθήσει ένα σωρό κόσμο. Όταν η μαμά ξανάρχισε να φροντίζει το σπίτι, η Τερεζούλα, που της περίσευε τώρα καιρός, πήγαινε να βοηθήσει μια γριά γειτόνισσα που δεν είχε κανέναν. Σιγά σιγά όλοι στο χωριό που είχαν κάποια ανάγκη πήρανε το συνήθειο να φωνάζουν την Τερεζούλα του Σιδούλα. Και εκείνη πάντα πρόθυμη και πρόσχαρη δεν αρνιότανε ποτέ τίποτα σε κανέναν. Μια φορά μαθεύτηκε πως πάνω στο βουνό είχε στήσει λιμέρι ένας φοβερός ληστής. Την παρουσία του την αποκάλυψε ο ίδιος. Κατέφτασε στο χωριό αρματωμένος, αναστακός και παρήγγειλε να του φέρουν ένα κιλό χρυσάφι. Ύστερα κάθισε στα σκαλιά της εκκλησίας και περίμενε. «Αν βγει έστω και ένα βράμι λειψό», απειλούσε, «θα κάψω τα σπίτια σας ένα προς ένα». Κανένας δεν είχε κουράγιο να του σηκώσει κεφάλι. Οι γυναίκες άρχισαν να μαζεύουν τα δαχτυλίδια, τα σκουλαρίκια, τις αλυσίδες και τα άλλα χρυσαφικά τους. Η γυναίκα του Μπακάλι δάνεισε τη ζυγαριά του μαγαζιού για να ζυγίσει το χρυσάφι και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο πως δανείζοντάς τη είχε κάνει το καθήκον της και έτσι εκείνη δεν θα δίνει τίποτα. Η Τερεζούλα πάλι γύριζε στα σπίτια και στα χωράφια και προσπαθούσε να δώσει κουράγιο στους άντρες. «Εμπρός! Κουράγιο! Όλοι μια ψυχή! Είστε πολλοί και ο ληστής είναι ένας». «Ένας, μα είναι οπλισμένος», απαντούσαν οι άντρες τρέμοντας. Η Τερεζούλα δεν έλεγε να το βάλει κάτω και ήταν όλα απελπισία. «Άντρες είσαστε εσείς ή πρόβατα?» Κανένας δεν της έδινε σημασία. Ο ένας μετά τον άλλο γυρίζαν το πρόσωπο από την άλλη μεριά για να μην δει εκείνη που κοκκίνιζαν από ντροπή. «Καλά», είπε μέσα της η Τερεζούλα. «Το παίρνω πάνω μου». Γύρισε σπίτι και στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη. «Θέλω να ψηλώσω ακόμα», ευχήθηκε με όλη της την ψυχή. «Θέλω να γίνω γίγαντας». Στη στιγμή άρχισε να ψηλώνει. Ψήλωσε τόσο που άνοιξε το κεφάλι της στο ταβάνι και έτσι βγήκε στην αυλή για να μπορεί να ψηλώσει με την άνεσή της. Όταν έφτασε ίσα με τη στέγη, σταμάτησε.
Έριξε μια ματιά στον εαυτό της, μα πάλι δεν έμεινε ευχαριστημένη. «Θέλω να ψηλώσω ίσα με την καμινάδα». Έτσι και έγινε. Τώρα ήταν σίγουρη και πανέτοιμη για εκείνο που είχε κατά νου να κάνει. Ήταν κάτι πολύ απλό. Πήγε στην πλατεία και στάθηκε μπροστά στο ληστή. Εκείνος, σαν είδε να έρχεται κατά πάνω του ένα κορίτσι γίγαντας, πέταξε το όπλο και το έβαλε στα πόδια. Η Τερεζούλα όμως τον έφτασε με δύο δρασκελιές. Τον άρπαξε δογιακά, τον σήκωσε ψηλά, μετά τον κάθισε στο καμπαναριό και τον διέταξε. «Μην κουνηθείς από εκεί, ώσπου να έρθουν οι φύλακες να σε συλλάβουν». Ο ληστής που φοβόταν μη γκρεμιστεί, έκλεισε τα μάτια του και κράτησε την αναπνοή του. Η Τερεζούλα κοίταξε γύρω της. Είδε τον κόσμο να βγαίνει τρέχοντας από τα σπίτια του. Άκουσε τις χαρούμενες φωνές, τα ζήτω που φώναζαν οι γυναίκες και τα παιδιά, και τότε τράβηξε προς το σπίτι της. «Αυτή τη φορά το παράκανα», συλλογίστηκε. «Για να βοηθήσω τους άλλους, έβαλα μεγάλο μπέλα στο κεφάλι μου. Έγινα γίγαντας, ένα τέρας. Δε βαριέσαι. Κάποιος έπρεπε να την πληρώσει». Τότε όμως συνέβη κάτι το πολύ παράξενο. Σε κάθε της βήμα η Τερεζούλα έχανε και λίγο από το πόη της. Βήμα το βήμα, ο γίγοντας μίκραινε και η Τερεζούλα το σιδούλα ξανά έγινε όπως πριν. Μπορούσε τώρα να μπει στο σπίτι χωρίς να κουτουλήσει στην πόρτα και μπορούσε να καθίσει να ξαποστάσει χωρίς να κυλήσει την καρέκλα. Ήταν ξανά η Τερεζούλα που ξέραμε, ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια του χωριού. Ο κόσμος που έτρεχε για να της κάνει χάρες δεν πίστευε στα μάτια του. «Μα πώς τα κατάφερες έτσι, Τερεζούλα το σιδούλα?» Η Τερεζούλα χαμογέλασε χωρίς να απαντήσει. Ήταν ένα πολύ απλό κορίτσι για να καταλάβει πως όποιος παλεύει την αδικία, πολλές φορές παίρνει δύναμη γίγαντα, χωρίς να πάψει να είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Η Τερεζούλα όμως ήταν ευχαριστημένη και ένιωθε σαν πιο βολικά μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ίσως γιατί μπόρεσε να κάνει κάτι που να γίνει μία σταλίτσα καλύτερος. Αυτό ήταν λοιπόν το παραμύθι. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ. Εμένα μου άρεσε. Και εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.